Αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, ότι όλη η λογική της υπεράσπισης της περικοπής αυτής στηρίζεται στο εθελούσιο της υπόθεσης και όχι στον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί στη διαπιστωτική πράξη που αναγνώρισε τις τριετίες τους πριν το φορέα από τον οποίο μεταδάσσονται στο δημόσιο. Και ενώ το άρθρο 2 του νόμου του 44-46 αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα στους μεταχθέντες, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χωρίς απώλεια της προσωπικής διαφοράς, σφηνώθηκε, θα μου επιτρέψετε, παρακάτω η βλαπτική διάταξη με την οποία διακριτά έκανε ανισόμετρη τη μεταχείριση σε σχέση με αυτούς που μετατάσσονται από τους άλλους φορείς δημόσιου και ευρύτερου, χωρίς καμία άλλη λογική από το στεγνό πετσόκομα δικαιωμάτων και την εξοικονόμηση χρημάτων, αφού το ίδιο δεν συμβαίνει με τη βαθμολογική τους κατάταξη. Με βάση και τη γραπτή σας απάντηση, επικαλείστε την ισότιμη μεταχείριση των μεταφερόμενων από τις εταιρείες αυτές με τους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν στους φορείς του δημοσίου. Επιλεκτικά πρέπει να πούμε ότι αντιλαμβάνεστε την ισότιμη μεταχείριση και κυρίως όταν βοηθάει στις περικοπές, διότι το αντίθετο δεν το έχουμε ζήσει και ποτέ. Αυτή όμως είναι η πολιτική όλων σας, πρέπει να πούμε. Σαλαμοποίηση με 1002 τρόπους του εισοδήματος για να εκμεταλλεύεστε κάθε στροφή των εξελίξεων και να το πετσοκόβετε. Ο νόμος προηγήθηκε των τελικών εξελίξεων στις αμυντικές βιομηχανίες. Εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ τις τρέξατε με βάση τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρμόσατε τον νόμο για να αποσπάσετε μισθολογικά δικαιώματα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο χειρότερος εμπεγμός απέναντι στους εργαζόμενους είναι η αναφορά ότι η μετάταξη ήταν μια εθελούσια διαδικασία. Αυτό παραπάει, νομίζουμε, κύριε Υπουργέ. Οδηγήσατε τη στρατηγική σημασία επιχειρήσει στην ασφυξία με τη συνεχή υποχρηματοδότηση. Τις απαξιώσατε, τις οδηγείτε στο κλείσιμο με την ιδιωτικοποίηση. Αφήσατε για μεγάλα διαστήματα πλήρωτους τους εργαζόμενους και την άγρια ανασφάλεια και τώρα τους ζητάτε και τα ρέστα. Αυτοί οι εργαζόμενοι, επιστήμονες, τεχνίτες, κύριε Υπουργέ, έχτισαν και πολύ αποτελεσματικά, μάλιστα, την άμυνα της χώρας μας, ανέπτυξαν τη δυνατότητα για παραγωγή σε άλλους κλάδους, σε οχήματα, για τις μεταφορές και την άμυνα και πολλά άλλα. Και εσείς τους τα πήρατε μέσα από τα χέρια. Τα αφαιρέσατε συνολικά από το λαό μας, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και δώσατε τα πάντα: κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, δικαιώματα πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες IT και πατέντες που έχουν κατοχυρωθεί. Οι ολέθριες συνέπειες για την άμυνα της χώρας μας είναι ήδη χειροπιαστές. Ούτε σφαίρες δεν αφήσατε να παράγουμε πια. Οδηγήσατε τη χώρα μας σε ρόλο υπεργολάβου. Τη στείλατε σε απόλυτη εξάρτηση και σε αυτόν τον τομέα. Τα αφαιρέσατε από τα χέρια του λαού μας και πού τα δώσατε? Στους φίλους σας, τους συμμάχους όπως τους αποκαλείτε, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτούς δηλαδή που εξοπλίζουν την αστική τάξη της Τουρκίας, αυτούς που τη χαϊδεύουν και τη σπρώχνουν και τη βοηθούν να προωθήσει τις βλέψεις της παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα και απειλώντας τη χώρα μας και το λαό μας. Είχε αποκαλυπτικά αναφερθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ για τον προσανατολισμό αυτών. Απότερος έλεγε: στόχος μας είναι η Ελλάδα να αποτελέσει σε επίπεδο βιομηχανίας κέντρο υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Και αυτό, θα μας επιτρέψετε να πούμε, κύριε Υπουργέ, δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της χώρας και του λαού μας. Με βάση το σύνολο αυτού του σχεδιασμού, σας πρέπει να σας κρίνουν οι εργαζόμενοι, διότι στα χέρια τους είναι η δυνατότητα για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης, μακριά από εξαρτήσεις και εξαθλίωση. Για ανάπτυξη που μπορεί να λύσει σήμερα όλα τα σύγχρονα προβλήματά τους και να καλύψει συνολικά τις ανάγκες τους. Με αυτή την παρέμβαση τσακίζεται περαιτέρω τις ζωές των εργαζομένων, την ατομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή που ήταν χτισμένη ούτως ή άλλως σε συγκεκριμένες δυνατότητες. Να επαναφέρετε, λέμε, τα δικαιώματά τους, να επιστρέψετε τις απώλειές τους και όχι να εξοικονομείτε χρήματα από τέτοιες περικροπές για διάφορα ΚΕΚ, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τράπεζες, αεροπορικούς, ξενοδοχειακούς ομίλους και άλλους. Οι εργαζόμενοι αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα απαιτούν την επαναφορά των δικαιωμάτων τους, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών. Ευχαριστώ.